πάμε στην πρασιά Βρετανίας. Να δούμε ένα φοβερό και Παρίσι. Ναι. Το καμάρι του χωριού. 9 κορυφές λέει έχει. Τεράστιο, δεν το αγκαλιάζουν ούτε 5 άντρες. 5 άντρες λέει. Για να το δούμε, ρε παιδιά. Ούτε ένας ούτε δύο, αλλά 5 άντρες επιστρατεύτηκαν για να αγκαλιάσουν το τεράστιο κορμό του κυπαρισιού, αλλά δεν έφτασαν. Ελάτε τώρα να τα αγκαλιάσουμε. Έλα, απλώς το χέρι σου. Απλώς εδώ. Και μας περισσεύει γι' αυτό το κομμάτι από τους 5 άντρες. Το στολίδι του χωριού τους αποτελεί το πανύψηλο και πυκνό σε βλάστηση κυπαρίσι που δεσπόζει εδώ και εκατοντάδες χρόνια στην πρασιά Βρετανίας. Το ύψος του αγγίζει τα 50 μέτρα, ενώ σύμφωνα με την παράδοση ο Κοσμάς ο Αιτωλός κάτω από αυτό το κυπαρίσι προφήτευσε την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό. Το κυπαρίσι αυτό ξεράθηκε κατά την εντολή που έδωσε ο Πάτριος Κοσμάς στους πρασιώτες, ζελεντσιώτες, ότι θα ελευθερωθεί αν ξεραθεί από τη μέσα πάνω. Αν ξεραθεί από τη μέσα κάτω δεν απελευθερώνεται. Και ξεράθηκε από τη μέσα πάνω. Του 1821. Και έβγαλε τα αδέρφια και πήγε πίσω στο βαθμό που είχε, στο ύψος που είχε. Γέρικου ήταν του 1770. Γέρικου λέει ο πάτρικος μας. Η κορμή του δεν είναι στρογγυλή, αλλά είναι πλακέ. Όλη η κορμή του. Από ό,τι λένε οι δασολόγοι, έγινε στο ότι δεν το παίρνει ο ήλιος. Ή αυτό το κυπαρίσι του Μπουρσίνα είχαμε στάθει εγώ, εμείς. Γιατί ό,τι έλεγαν οι παλιοί, τα πίστευαμε. Ο κεντρικός κορμός του κυπαρισιού ξεπερνά τα 6 μέτρα. Συχνά οι άντρες του χωριού διασκεδάζουν προσπαθώντας να το αγκαλιάσουν. Είμαι 87 χρονών. Το κυπαρίσι το θυμήθηκα έτσι και στάλτουν τα πρόβατα από κάτω μια διοκτήτη και έπεισε αστραπή και έκαψε 22. Μάλιστα το δασαρχείο της περιοχής διαμόρφωσε το χώρο γύρω από το κυπαρίσι δίνοντάς του την έγκλη που το άρμοζε. Είμαστε περήφανοι για αυτό το κυπαρίσι γιατί δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Παλιότερα εδώ σε αυτό το κυπαρίσι υπήρξαν οι κλέφτες οι οποίοι ανέβαιναν στις κορυφές του και δεν φαινότανε. Βέβαια καταστράφηκε πολλές φορές γιατί από κάτω ανάβαν φωτιές και... αλλά αυτό όμως δεν λύγησε στο χρόνο. Η πρασιά είναι χτισμένη στους πρόποδες των αγράφων και αποτελείται από 5 συνοικισμούς. Κάποτε έσφιζε από ζωή. Σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών δεν ξεπερνούν τους 250. Υπάρχει μέλος στο χωριό. Γιατί είναι μακριά από αστικές πόλεις. Κάπου 300 οικογένειες ήταν. Και σήμερα δεν φτάνουν 50 σε όλη την πρασιά.